Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε το σανατόριο της Καβάλας, ένα χώρο γνωστό για το μακάβριο έργο του, που όμως ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο για την εποχή που κτίστηκε. Μείνετε μαζί μας για να γνωρίσετε τη θλιβερή ιστορία του και επίσης κάντε εγγραφή και πατήστε το κουμπί με το καμπανάκι ώστε να ενημερωθείτε για το επόμενο βίντεο που θα περιέχει με τα μεσονύχτια έρευνα παραφυσικού φαινομένου στον χώρο αυτό. Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφθούμε ένα χώρο ο οποίος αποτελούσε κάποτε χώρο θανάτου. Όποιος πήγαινε εκεί ήξερε ότι ήταν πολύ λίγες πιθανότητες για να ζήσουν. Χώρο πόνου, ανθρώπινου πόνου, πολύ μεγάλο. Ήταν ένα μέρος στο οποίο ξεχώριζαν αυτούς οι οποίοι ήξεραν ότι με την πάθηση που είχαν ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ο λόγος γίνεται για το σανατόριο της Καβάλας. Το σανατόριο της Καβάλας δεν ήταν πάντα αυτό που θα δούμε σήμερα. Δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο κτίσμα. Δεν υπήρχαν ίσως και κρατικές επιδοτήσεις, αλλά υπήρχαν και επιδοτήσεις από διάφορες πολιτείες της τότε εποχής. Ξεκίνησαν όλα γύρω στο 1920, όταν μεγάλη στροή προσφύγων βρήκαν πρόσφορο έδαφος και μπόρεσαν να βρουν εργασία και χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν στην περιοχή της Καβάλας. Αυτό έγινε στα καπνεργοστάσια και σε βιομηχανίες επεξεργασίας καπνού, γιατί υπήρχε μεγάλη παραγωγή και ανάπτυξη εκείνη την εποχή. Οπότε συγκεντρώθηκε μεγάλη μάζα προσφύγων και όχι μόνο. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα, με τις αντίξωες συνθήκες που είχαν οι εργαζόμενοι, να δημιουργηθεί και να εξαπλωθεί πάρα πολύ η φυματίωση. Μια ασθένεια που για εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμα φάρμακα. Είχε φτάσει η κατάσταση σε τόσο μεγάλο πρόβλημα, είχε δημιουργηθεί, όπου έβλεπε ανθρώπους οι δικοί τους να πεθαίνουν μέσα στη μέση του δρόμου. Και όχι απλά δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν, αλλά φοβόντουσαν και να τους θάψουν. Γιατί φοβόντουσαν να μην κολλήσουν, μιας και δεν υπήρχαν ακόμα τα φάρμακα για τη θεραπεία της φυματίωσης. Και τα πτώματα μαζευόντουσαν από τον δρόμο, από τον Δήμο. Κάποια κάρα δημόσια μαζεύαν τα πτώματα και τα πήγαιναν για αποτέφρωση ή ταφή. Αφού οι κάτοικοι και κάποιοι γιατροί, κυρίως πρόσφυγες γιατροί, που βρισκόντουσαν στην περιοχή, είπαν ότι πρέπει κάτι να γίνει, τουλάχιστον οι άνθρωποι θα πέθαναν από αυτήν την ασθένεια και είχαν προσβληθεί, να είχαν ένα αξιοπρεπή θάνατο. Βρήκαν ένα σημείο λίγο πιο πάνω από την πόλη της Καβάλας, το οποίο ήταν ιδανικό για αυτή την περίπτωση, και φτιάξαν μια μικρή καλύβα. Ερυπωμένο, σχεδόν στοιχειωμένο στην άκρη της πόλης, στέκεται, περιστοιχισμένο από δασόδη βλάστηση, το σανατόριο της Καβάλας, το οποίο για πολλά χρόνια αποτέλεσε τη μία από τις δύο υγειονομικές μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Αφύλακτο, από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί εξαιτίας της μετεγκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε νέο κτίριο, παραμένει εδώ και χρόνια έρμεο στη διάθεση του κάθε επισκέπτη. Πολύ χαρτί είχε, ρε. Όλα τα αρχεία είναι. Όλα αυτά μάλλον είναι αρχεία. Όλα τα αρχεία είναι. Τα τζάμια σπασμένα, οι πόρτες ανοιχτές. Ενώ το κτίριο έχει λελατηθεί πολλές φορές, σύμφωνα και με τα όσα κατά καιρούς έχουν δηλώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, χάνη στην οποία ανεγέρθηκε το κτίριο. Η ιστορία του σανατορίου της Καβάλας είναι πολύ θλιβερή. Ταυτόχρονα όμως, ο σκοπός για τον οποίο έγινε αρχικά αποτελεί ένα μεγάλο παράδειγμα αντρουισμού, φιλανθρωπίας και ανιδιοτέλειας που δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Κύριε Βίγα. Κασέτες. Κάτσε λίγο να δούμε. Εκεί όνομα έχει. Να δούμε τι. Έχει όνομα ή έχει καλλιτέχνη. Όχι, όνομα ασθενούς. Ξέρω τι είναι αυτό. Σκέψου εδώ πέρα. Ασθενείς που να είναι. Ασθενείς που να είναι. Προφανώς ηχογραφούσαν κάτι. Μήπως είχαν και ψυχολογική υποστήριξη. Συνομιλία με τον ψυχίατρο. Κάνε συνεδρίες. Βέβαια, γιατί σκέψου ένας άνθρωπος ο οποίος έπαθε αυτή την ασθένεια της σηματίωσης και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, σίγουρα θα χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη. Η Καβάλα, μετά το 1920,
επικίστηκε απότομα από ένα μεγάλο αριθμό καταπονημένων προσφύγων. Μια πόλη στην οποία συνάντησαν μια τεράστια ανάπτυξη στην καλλιέργεια και την επεξεργασία του καπνού, όπου και βρήκαν εργασία. Οι άφλες συνθήκες όμως που επικρατούσαν στους χώρους εργασίας, όπου εργάζονταν κυρίως οι πρόσφυγες, δημιούργησαν το περιβάλλον εκείνο για την ανάπτυξη και εξάπλωση της φυματίωσης. Μια ασθένεια που στη συνέχεια ονομάστηκε η κατάρα της εποχής για την πόλη της Καβάλας. Οι άνθρωποι είχαν χτυπηθεί από την ασθένεια, ήταν τόσο πολλοί που έφτασαν στο σημείο να πεθαίνουν αβοήθητοι στους δρόμους της πόλης, ενώ οι οικογένειές τους από το φόβο να μην κολλήσουν απέφευγαν όχι μόνο να τους πάρουν στο σπίτι για τις συνήθεις νεκρόσιμες τελετές, αλλά ακόμα και να τους κυδεύσουν. Έτσι τα πτώματα συλλέγονταν από το δημόσιο με κάρα και κυδεύονταν στο νεκροταφείο. Καλά, εντάξει, και ένα τόσο τεράστιο χώρο έχει με πολύ μεγάλη ανάγκη, όπω φαντάζομαι. Τεράστιο. Έλα, μου κάτι. Σε αυτό το σημείο αναπτύχθηκε η ανάγκη για την δημιουργία ενός χώρου όπου οι άνθρωποι που προσβάλλονταν από την ασθένεια θα πήγαιναν εκεί για να πεθάνουν τουλάχιστον με μια κάποια αξιοπρέπεια. Ήταν τότε που ένας αριθμός γιατρών, επίσης προσφύγων, που ζούσαν στην Καβάλα, θα προσπαθούσαν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει με την ασθένεια. Η ομάδα των γιατρών επέλεξαν ένα κατάλληλο τόπο επάνω στο βουνό και εγκατέστησαν μια πρόχειρη καλύβα που ουσιαστικά λειτουργήσε ως τόπος θανάτου των ανήμπορων και ανυπεράσπιστων θυματικών της εποχής. Μεγάλο δωμάτιο. Ελάτε, πάμε πάνω. Τώρα είμαστε, πού είμαστε, πρώτο οροφό. Στο ισόγειο είμαστε ακόμα. Έχει άλλους δύο οροφούς πάνω. Πάμε. Πάμε, πάμε. Το μοναδικό που επιβίωσε. Εδώ βλέπεις, άμα πατήσεις και ένα σιγμά δεν έπεσε μέσα. Είναι μόνο σάψιο. Εδώ σπάσαμε την πόρτα. Τι είναι αυτό. Διάφορες αρρώστιες από ό,τι κατάλαβα. Είναι σαλμονέλα, κόλλη, τρί κόλλη. Είναι σαν μικροσκόπιο οι μικροοργανισμοί. Πώς είναι η κάθε αρρώστια. Τα βακτήρια, τα βακτήρια. Τα βακτήρια που προκαλούν τις αρρώστιες. Πνευμονιόκοκος, πνευμονία, γύρε. Σαλμόνια. Συγκαλύτες. Εδώ πρέπει να είναι τα καρφιά, τα καρφιά, δεν τους πατήσεις. Ή καρφί δίπλα σου, καρφί. Σιγά σιγά αυτός ο τόπος πήρε μία μορφή πιο συγκεκριμένη με τη βοήθεια δωρεών από διάφορους καβαλιώτες και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο σανατόριο με την ονομασία Θεραπευτήριο Ελπής για φυματικούς με δυνατότητα αρχικά μόλις 20 κρεβατιών. Η προσφορά του στα μαύρα εκείνα χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ανυπολόγιστη. Σύντομα η ομάδα μεταβλήθηκε σε αναγνωρισμένο σωματείο με απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας με την επώνυμη Ιατρική Εταιρεία Καβάλας «Ο Ιπποκράτης». Με δερωές συμπολιτών αλλά και με χρηματοδότηση που κατέφερε να αντλήσει η εταιρεία από το κράτος και από το Υπουργείο Υγείας, το σανατόριο αναπτύσσει τη δυναμική του από 20 σε 80 και στη συνέχεια σε 200 κρεβάτια στην τρίτη φάση της επέκτασής του. Το έργο που παρήχαν οι γιατροί στους φυματικούς για πολλά χρόνια ήταν τεράστιο.
Μάλιστα, το σανατόριο της Καβάλας ήταν από τα πρώτα στη χώρα που καλύφθηκε με τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν στην παγκόσμια αγορά για την αντιμετώπιση της φυματίωσης. Αυτό χάρη στον εφοπλιστή από την Ελευθερούπολη, Πάπα Χριστίδη, ο οποίος προμήθευε το σανατόριο με μεγάλες ποσότητες των φαρμάκων που απαιτούνταν για τη θεραπεία των ασθενών. Η χρηματοδότηση από τις δωρεές, καθώς και από το Υπουργείο, βοήθησαν στην ανέγερση του κτηρίου σανατορίου, αλλά και την κάλυψη των νοσηλείων των ασθενών μέχρι και το 1983 που λειτουργήσε με αυτή τη μορφή. Στο μεταξύ, η εταιρεία Καβάλας, μετά από δωρεά έκταση 12.500 δερμάτων ξένου καπνέμπορα, την οποία είχε αγοράσει δίπλα στο σανατόριο και μετά από την απαλωτρίωση εκτάσεων από άλλες ιδιοκτησίες που υπήρχαν στην περιοχή, προχώρησε στην ανέγερση μιας ακόμα υγειονομικής μονάδας που λειτουργούσε ως τραυματολογικό κέντρο. Η μονάδα στη συνέχεια αποτέλεσε την ορθοπαιδική κλινική. Μετά το 1983, το σανατόριο μετατράπηκε σε πνευμονολογικό κέντρο, όπου να σημειωθεί ότι η πνευμονολογία είχε πλέον κατοχυρωθεί ως εξέχουσα ειδικότητα. Με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το σανατόριο και τραυματολογικό κέντρο ενοικιάζονται από το Υπουργείο Υγείας έναντι συμβολικού μισθώματος που δίνεται στην ιατρική εταιρεία. Τα κτίρια χρησιμοποιήθηκαν για τη λειτουργία τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μέχρι την ημέρα που λειτουργήσε το νέο νοσοκομείο του νομού. Όπως αναφέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ιατρικής εταιρείας, το κτίριο του σανατορίου, λίγο μετά την μετεγκατάστασή του στο νέο κτίριο και πριν καν ακόμα τους παραδοθεί, λαιλατήθηκε από διάφορους που έμπαιναν μέσα και ξύλωναν ό,τι έβρισκαν. Το δεύτερο κτίριο της Οδροπαιδικής Κλινικής δεν είχε αρχικά την ίδια τύχη, αφού ήταν σχετικά περιφραγμένο σε σχέση με το κτίριο του σανατορίου. Αν και σώθηκε αρχικά, δεν κατάφερε να σωθεί και οριστικά από τους επιτίδιους που βρήκαν τρόπο να εισβάλλουν και σε αυτό το κτίριο, καθώς οι προσπάθειες που έγιναν από την ιατρική εταιρεία για την αξιοποίησή του και διαδικαστικές διαμάχες που υπήρχαν για μεγάλο διάστημα με το δασαρχείο χρονοτριβούσαν αφήνοντας το στην τύχη του. Όπως έχει υποθεί αρκετές φορές από την ιατρική εταιρεία, το κόστος της φύλαξης των δύο κτηρίων ήταν κάτι στο οποίο ο φορέας δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Σήμερα, το κτίριο της Ορθοπαιδικής Κλινικής έχει ήδη ξεκολλήσει η διαδικασία αξιοποίησής του. Για το κτίριο του σανατορίου εκκρεμούν δικαστικές αντιδικίες μεταξύ της εταιρείας και του δημοσίου, οι οποίες πρέπει να πάρουν το δρόμο προς τα ανώτατα δικαστήρια. Και μόλις η ιατρική εταιρεία βρεθεί σε θέση να ανταποκριθεί στο κόστος που απαιτεί από τα δικαστικά έξοδα.